μιλάνε και μετά να δίνουν μαθήματα. Να ρωτήσω κάτι. Σας ακούω και μιλάτε. Κανείς όμως, λέει πολύ σωστά ο Γρηγόρης ο Ψαριανός, ξέρω εγώ αν ψηφίζουμε μικρά κόμματα κτλ. Όχι μικρά, ότι το πολιτικό, σύστημα, το σύστημα εκλογών, το εκλογικό σύστημα, είναι η ενισχυμένη αναλογική. Η ενισχυμένη αναλογική την αντιμετωπίζεις στην πράξη ψηφίζοντας. Δεν ψηφίζεις, η ενισχυμένη αναλογική θα γίνει πλειοψηφικό. Και επειδή τα κόμματα εξουσίας έχουν κάνει αυτό το τραγικό κοινοβουλευτικό παιχνίδι που το 40% το κάνει 65 σε βουλευτές, αυτό ο κόσμος μπορείς να αντιδράσεις. Ψήφισε κάτι άλλο και δώσε δύναμη σε ένα άλλο κόμμα. Και αυτούς πίστους. Γιατί αυτή η Νέα Δημοκρατία, επαναλαμβάνω, και το ΠΑΣΟΚ, όπως η Ένωση Κέντρου και η ΕΡΕ, πέμπτη χούντα, που είναι οι μαμάδες τους, κάνουν τα ίδια πράγματα. Κάνουν πλειοψηφικά, αλλάζουν το εκλογικό σύστημα ανάλογα πώς τους βολεύει, αλλά σε όλα αυτά ο κόσμος μπορεί να απαντήσει. Και μπορεί να απαντήσει με συμμετοχή στα πράγματα. Όχι με αποχή, με μούτζα και με υβρεολόγιο. Παιδιά, έχει πάει στο τηλεφωνικό κέντρο. Τα mail που έρχονται είναι καταιγιστικά. Είστε άψογοι. Δώστε μας ένα λεπτό μόνο να ακούσουμε τις ειδήσεις από τη Λένα Βασιλάκο και επανερχόμαστε με πολλές ερωτήσεις. Γιώργο, δώσ' μας και εσύ λίγο χρόνο. Ξέρω ότι έχεις δουλειά, αλλά πραγματικά η συζήτηση έχει ανάψει και οι ακροατές έχουν πολλές ερωτήσεις και είναι καταιγιστικοί. Δώστε μας ένα λεπτό για τις ειδήσεις, παιδιά, και επανερχόμαστε. Είναι εκπομπή Εχμηρά Αντικείμενα με τον Χρήστο Λογαρίδη και τον Βασίλη Μπόνιο. Στον ήχο είναι η Φωτεινή Καρακούση, στις ειδήσεις η Λένα Βασιλάκου, στη γραμματεία η Έλληνα Αντωνάκου. Και ζούμε όλοι για αυτή τη στιγμή, για τη στιγμή που ένα υπέροχο λευκό ελικόπτερο θα προσγειωθεί στο Μέγαρο Μαξίμου και θα πάρει μακριά τους προδότες της χώρας. Στο τηλέφωνο αυτή τη στιγμή είναι ο Γιώργος Αυγερόπουλος, ο οποίος με συγκλονιστικό τρόπο περιέγραψε την επέμβαση, επέλασε το Δουνουτού στην Αργεντινή. Ο βολευτής της Δημοκρατικής Αριστεράς Γρηγόρης Ψαριανός, καταιγιστικός επίσης, ο οποίος δίνει οδηγίες επιβίωσης. Και νομίζω ότι έχουμε και τον πρώην πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Απόστολο Κακλαμάνη. Κύριε πρόεδρε, μας ακούτε? Σας ακούω. Καλησπέρα, τι κάνετε? Παρακαλώ, ως ακροατής είμαι εδώ. Σας ακούμε. Ναι, ως ακροατής. Παρεκάλεσα. Μας θυμά το γεγονός ότι μας ακούτε έτσι κι αλλιώς. Και ξέρουμε τους αγώνες σας. Σας ακούω. Επαναλαμβάνω, ως ακροατής ζήτησα να μου επιτρέψετε, επειδή άκουγα από την αρχή τον κύριο Αυγερόπουλο και με ενδιέφερε οι εμπειρίες του, η γνώση του, η σοβαρότητα δε με την οποία διατύπαινε τις απόψεις του, ιδιαίτερα στην αρχή που ανέφερε ότι οι αγορές έχουν επιβάλει στις κυβερνήσεις και οι κυβερνήσεις κάποτε πρέπει να πούν ότι αυτές κυβερνούν και όχι οι αγορές. Μπορούν να το κάνουν αυτό, κύριε πρόεδρε? Και επειδή στη χώρα μας, ως γνωστόν, οι αγορές, δηλαδή αυτούς εννοούσε σωστά ο κ. Αυγερόπουλος, που στην πραγματικότητα δεν έχουν πραγματικά αγαθά, έχουν άλλα αγαθά, χαρτιά δηλαδή, μετοχές, και ως γνωστό στη χώρα μας ελέγχουν όλο το σύστημα, δεν λέω σχεδόν, όλο το σύστημα των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Θα ήθελα να παρακαλέσω, αφήστε τον κύριο Αυγερόπουλο. Ρωτήστε τον κύριο πρόεδρο ό,τι θέλετε. Όχι, σας ζητώ συγγνώμη. Παρακαλώ. Τι σας μιλώ. Αφήστε τον, σας παρακαλώ, να μας πει το δεύτερο μέρος που τον ρωτήσατε, να σας πει και για το όλο των μέσων ενημέρωσης στην Αργεντινή. Αν υπήρχαν μέσα που βοήθησαν το λαό ή υπήρχαν μέσα τα οποία λειτουργήσαν ως δημόσια ανακουφιστήρια.
από τα οποία μπορεί καθένας να εξέπεμπε οτιδήποτε τον ανακούφιζε, όπως αυτό που είπατε τώρα, ότι στο Μέγαρο Μαξίμου υπάρχει ένα ελικόπτερο για να φύγουν οι προδότες. Εάν αυτό είναι δημοσιογραφία και ενημέρωση, θα μας το πει ο κύριος Αυγερόπουλος, ελπίζω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ζητώ συγγνώμη για την παρέμβαση. Αλλά πραγματικά με εντυπωσιάζει και πιστεύω πολλοί ακροατές σας θα θέλαμε να ακούσουμε από πρώτο χέρι έναν άνθρωπο που ανεξάρτητα του τι ο ίδιος πιστεύει μας δίνει κάποια πραγματικά στοιχεία. Ας του δώσουμε λοιπόν το λόγο, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και εμείς. Είμαστε καλά. Γιώργος, ακούμε. Ζητώ συγγνώμη διότι δεν εκπέμπω ιδεολογίες, δεν εκπέμπω αοριστολογίες, γενικολογίες και γενικώς κατάρες και αρές που ίσως να έχετε, κύριε Πρόεδρε, συνηθίσει αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε συνηθίσει σε κάτι τέτοιο, κύριε Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη. Γεια όχι. Σας ακούμε, κύριε Γιώργος, ακούμε, Γιώργο. Για την ανοχή σας και ζητώ συγγνώμη. Θέλω να διευκρινίσω. Με παρακολουθείτε. Ναι, κύριε Πρόεδρε, σας παρακολουθούμε. Ας ακούσουμε τον κύριο Αυγερόπουλο. Έχω την αίσθηση ότι δεν με ακούτε. Σας ακούμε κύριε Πρόεδρε. Ναι, ζητώ συγγνώμη, επαναλαμβάνω. Δεν κάνω καμιά κριτική. Μία παράκριση θερμή. Αφήστε τον κύριο Αυγερόπουλο και τα διακορευμένα και τα της προδοσίας και τα αεροδρόμια. Πέστε τα κάποια άλλη φορά να ακούσουμε τώρα. Ας τον αφήσουμε, κύριε Πρόεδρε, λοιπόν. Γιώργος, ακούμε. Τα μέσα ενημέρωσης σε εκείνο το δυστυχισμένο λαό. Γιώργο, πες μας λοιπόν για τα μέσα ενημέρωσης. Αυτό, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη. Παρακαλώ, Γιώργος, ακούμε. Ελπίζω να μην είπε τα περί δημοσιογραφίας για μένα. Για μένα τα είπε και το ελικόπτερο. Να απαντήσω λοιπόν στον κύριο Βακλαμάνη. Τα μέσα, τα κυρίαρχα μέσα της Αργεντινής, τα οποία ελέγχονταν από πολύ μεγάλες επιχειρηματικές ομάδες που υποστήριζαν, είχαν τη δύναμη τέλος πάντων την οικονομική να υποστηρίζουν καμπάνιες προεκλογικές και να υποστηρίζουν μεγάλα κόμματα της εξουσίας. Αυτό που συνέβη ήταν ότι την ώρα που ο κόσμος χανότανε, ας πούμε, δείχναν reality και είχαν συμβάλει τα μέγιστα, όπως είπα πριν, στη διαμόρφωση της κοινωνίας, έτσι ώστε να μην συμμετέχει στα κοινά. Καταλαβαίνετε, θέλω να σας πω. Δηλαδή, αυτό που βόλευε την εξουσία εκεί, ό,τι γίνεται και εδώ. Υπήρχε στην λατινοαμερικάνικη μορφή του, στην Αργεντινή του τότε. Αυτό συνέβη. Ήταν η ίδια διαπλοκή με τους αντίστοιχους επιχειρηματίες, τους εγχώριους, Γιώργο? Ναι, ποιοι τα είχαν τα μέσα στην Αργεντινή? Κάτι ανάλογο. Άρα λοιπόν δεν είμαστε μακριά από αυτό που λέμε. Το ίδιο κόνσεπτ εφαρμόζεται δηλαδή. Κοιτάξτε, είναι δύο παρόμοιες κοινωνίες με όλα τα καλά και τα κακά που έχει αυτό. Αυτό μπορεί να σας το πει οποιοδήποτε έχει ζήσει για λίγο στον Buenos Aires, όταν ένας, ή στην Αργεντινή, συγγνώμη. Όταν ένας φίλος, ας πούμε, για παράδειγμα, που είχα, θα σας μεταφέρω δύο πράγματα που είπαν φίλοι μου στην Αργεντινή. Το πρώτο είναι ότι ένας άνθρωπος που ζούσε εκεί κάποια στιγμή πήγε και αγόρασε ένα από το μοναστηράκι ένα λακόστ ημιτασιών, ας πούμε, ένα μπλουζάκι, ας πούμε, ημιτασιών. Το πήραν χαμπάρι όλοι. Όλοι κατάλαβαν ότι αυτό το πράγμα είναι τα σχέδια. Με αυτόν τον τρόπο θέλω να σας πω πόσο ήταν πολλοί εμποτισμένοι με τις μάρκες, με το αυτό, με το καταναλώνω, άρα υπάρχω, όλο αυτό το πράγμα. Το δεύτερο είναι κάτι που μου είπανε τώρα που ήμουν εκεί. Λένε, ξέρεις, όταν ήμασταν βουτυγμένοι πραγματικά μέσα στην κρίση, λίγο πριν καταρρεύσουμε, πήγαινε στη Λαϊκή και έβλεπες λεμόνια Αργεντινής, συγγνώμη, λεμόνια Ελλάδας. Και του λέω, κοίτα να δεις, παιδί μου, και εδώ τώρα, άμα πας στη Λαϊκή αγορά, πολύ, πολύ πιθανόν να πετύχεις λεμόνια Αργεντινής. Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει. Αλήθεια είναι αυτό. Πουλάνε λεμόνια Αργεντινής. Ναι. Παρότι η Ελλάδα είναι γεμάτη με σπυριδιωτή. Είναι πιο φθηνό να από την Αργεντινή, που είναι στην άλλη άκρη του πλανήτη, παρά να το... δηλαδή είναι φοβερό. Είναι πραγματικά απίστευτο.
Ένα πολύ ενδιαφέρον πράγμα είναι αυτό που σας έλεγα πριν, η αυτοοργάνωση της κοινωνίας. Δηλαδή, μέσα από όλο αυτό το αρνητικό, μέσα από αυτή τη δυστυχία, γιατί δυστύχησε ο κόσμος, βγήκαν αυτόματα αντανακλαστικά. Αυτό ήταν το Τρουέκε, αυτό ήταν οι καταλήψεις των εταιριών που πτώχευαν και δούλευαν με τους ίδιους τους εργαζόμενους ως μετόχους της εταιρείας. Έτσι σώθηκαν περίπου 20.000 θέσεις εργασίας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τέτοια πράγματα δείχνουν ότι υπάρχει μια δυναμική στην κοινωνία που σε περιόδους ευμάρειας, να το πω έτσι, δεν βγαίνει. Όταν όμως είμαστε στα δύσκολα, θα δείτε να συμβαίνει και εδώ. Ο κόσμος θα αυτοοργανωθεί με έναν τρόπο, θα προσπαθήσει να τη βγάλει με έναν τρόπο, ο ένας με τον άλλον. Γιώργο, και η αίσθησή σου θα πρέπει να μας δίνει ελπίδα με έναν τρόπο. Γιώργο, η αίσθησή σου που το έζησες από κοντά αυτό και ζήσεις τώρα και εδώ, είναι ότι οδεύουμε εκεί? Μπορούμε να το γλιτώσουμε ή να φτάσουμε? Μόνο προφήτης θα μπορούσε να ήταν κάποιος για να το πει αυτό. Το ζήτημά μας δεν είναι τόσο αυτό που είπα στην αρχή. Δεν είναι μόνο ελληνικό εδώ. Έχεις απέναντί σου μια ολόκληρη Ευρώπη που δεν ξέρει τι γίνεται. Τι θέλει να γίνει όταν μεγαλώσει. Τι θέλει. Δεν αποφασίζουν να έχουν κοινή οικονομική πολιτική, γιατί έχουν διαφορετικά συμφέροντα, ενώ ξέρουν ότι είναι ο μόνος τρόπος να επιβιώσει το ευρώ, που τάχα με αυτό θέλουν, ας πούμε, αλλά δεν θέλουν να πάνε το κόστος. Δεν μπορεί να επιβιώσει ένα νόμισμα κοινό για 10 χώρες οι οποίες έχουν διαφορετικές στρατηγικές, διαφορετικές τρόπους ανάπτυξης. Δεν γίνεται. Θα καταρρεύσει. Και όσο δεν παίρνουν αποφάσεις να υπάρχει κοινή οικονομική πολιτική, κοινή πολιτική στα πάντα, δεν μπορεί να επιβιώσει αυτό το πράγμα. Τι να σας πω τώρα, είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ, πάρα πολύ σύνθετο όλο αυτό. Δηλαδή μιλάμε για μια παγκόσμια σκακέρα όπου ο καθένας κάνει μια κίνηση σε μια χαρτογράφητη περιοχή. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι. Στην ερώτηση δηλαδή αν θα καταρρεύσει η χώρα, πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου, να σας πω την αλήθεια. Αυτή είναι η δική μου προσωπική άποψη, έτσι, πέστε με τρελό, μακάρι να βγω ψεύτης, ας πούμε. Αλλά επειδή δεν βγαίνουν τα νούμερα και επειδή διαβάζω κάθε μέρα τι λένε οι ξένοι, ας πούμε, νομίζω ότι προοδεύουμε σε ένα σενάριο άσχημο και δεν νομίζω να είναι και στο χέρι, πώς να το πω, προοδεύουμε σε ένα πάρα πολύ άσχημο σενάριο, αυτό είναι. Γρηγόρη, τι λες? Γρηγόρη, μας ακούς? Α, δεν έχουμε χάσει το Γρηγόρη. Πάντως το συγκλονιστικό, Γιώργο Αυγερόπουλε, είναι αυτές οι εκδηλώσεις του ΤΡΟΕ και ανταλλαγή των προϊόντων που από ό,τι διαβάζω στο ρεπορτάζ, μετά η κυβέρνηση, κάποιοι φρόντισαν να πετάξουν μέσα παραχαραγμένα νομίσματα για να σαμποτάρουν όλη αυτή τη διαδικασία. Πλαστά κουπόνια βάλανε γράφεις κάπου, μετέφεραν εκατομμύρια πλαστά κουπόνια για να διαλυθεί αυτό η προσπάθεια, φίλε μου. Το Τρουέκε έφτασε κάποια στιγμή, στο Τρουέκε μάλλον, έφτασε κάποια στιγμή να ζουν από το Τρουέκε μάλλον, ναι, 10 εκατομμύρια κόσμος. Δηλαδή το 1 τέταρτο του πληθυσμού της Αργεντινής. Έφτασε το Τρουέκε να γίνει μόδα και να μπει στο κολονάκι της αναλέμου του Buenos Aires. Πήγαιναν οι κυρίες που δεν είχαν πρόβλημα οικονομικό, να το πω έτσι άμεσο, και αντάλλασαν τα φορέματα μεταξύ τους. Έγινε τόσο ισχυρό ώστε ντόπιοι οικονομικοί κύκλοι, καθώς και κύκλοι, ένας γερουσιαστής, συγγνώμη, των Ηνωμένων Πολιτειών, μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή το όνομά του, το χαρακτήρισαν οικονομική τρομοκρατία, γιατί ήταν μια οικονομία που δεν είχε σε τίποτα να κάνει με το σούπερ μάρκετ, με την πιστωτική κάρτα, με την τράπεζα, με το δουνουτού, με τίποτα. Απόδειξε ότι μόνο αυτό φοβούνται, Γιώργο. Επομένως, όλο αυτό το πράγμα ξαφνικά λοιπόν άρχισε να σκάνε μέσα στην αγορά του Τρουέκε, που φανταστείτε, όταν μιλάμε για αγορές του Τρουέκε, φανταστείτε ένα τεράστιο τόλ στο σταθμό Λαρίσης.